ότι τα 174,1 γραμμάρια κοκαίνης ήταν ποσότητα που προμηθεύτηκαν φίλοι του γαμπρού για να κάνουν όλοι μαζί χρήση όταν στο γαμήλιο γλέντι θα είχαν μείνει μόνο οι πολύ στενοί προσκεκλημένοι, ήταν ο ισχυρισμός του 36χρονου που συνελήφθη την ημέρα του γάμου του λίγες ώρες πριν από το μυστήριο και σήμερα μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο ισχυρισμός αυτός περί κοκαΐνης ρεφενέ, η μεταμέλειά του, όπως και η αποδοχή ότι κάνει περιστασιακά χρήση κοκαΐνης ο ίδιος, δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα που έδειξαν το δρόμο για τη φυλακή στο 36χρονο, αφήνοντας ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα την 62χρονη μητέρα του, η οποία ξέσπασε σε λυγμούς με την εξέλιξη που υπήρξε με τον 36χρονο γιο της. Μητέρα και γιος έφτασαν νωρίς το πρωί στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου, ελπίζοντας ότι μετά την απολογία τους, ο 36χρονος δεν θα προφυλακιστεί και θα μπορέσει να τελέσει το γάμο που ακυρώθηκε λόγω της σύλληψης το περασμένο Σάββατο. Ένας γάμος που είχε από καιρό οργανωθεί και στον οποίο 16 συνολικά ήταν οι κουμπάροι και 2 περίπου χιλιάδες οι καλεσμένοι. Όλοι τους αποσβολωμένοι από την εξέλιξη της υπόθεσης που προκάλεσε αίσθηση στο Πανελλήνιο. Μάλιστα ενδεικτικές αυτής της ελπίδας ήταν οι δηλώσεις από την πρώτη και όλη στιγμή της συντρόφου του 36χρονου που από τις πρόβες του νηφικού βρέθηκε να επισκέπτεται στα κρατητήρια τον σύντροφό της, τον οποίο απερίφραστα δήλωσε ότι στηρίζει. Πρώτα ο Θεός, αν βγει θα γίνει ο γάμος. Θεωρώ ότι μόνο ο θάνατος δεν αλλάζει, τα υπόλοιπα φτιάχνουν. Δεν έχω κάτι να φοβηθώ, ούτε εγώ ούτε ο άνδρας μου. Δεν έκανε κάτι εσκεμμένα, δεν ασχολείται με αυτά. Οπότε δεν θα ήμουν δίπλα του να τον στηρίζω. Είμαστε 5 χρόνια μαζί. Από το περιβάλλον του 36χρονου είχαν εξ αρχής υπάρξει δηλώσεις περί παραπληροφόρησης, τόσο σε σχέση με τα ναρκωτικά, τα χρήματα, αλλά και τα αρχαία που εντοπίστηκαν. Υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση. Υπόθηκε ότι βρέθηκαν αρχαία. Αυτά μας τα είχε κάνει δώρο ένας ψαράς όταν ήμασταν πολύ μικρά. Τα χρήματα ήταν δώρα του γάμου και τα συνδύασαν με τα ναρκωτικά από ό,τι κατάλαβα. Η σύλληψη του 36χρονου και της μητέρας του σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, όταν στα σπίτια που έγιναν οι έρευνες εντοπίστηκαν συγκεκριμένα 3 συσκευασίες συνολικής ποσότητας 174,1 γραμμαρίων κοκαίνης, 132 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 2 ζυγαριές ακριβίας, αμφορέας, αγαλματίδιο, το χρηματικό ποσό των 3.550 ευρώ. Η υπόθεση έκανε το γύρο της χώρας με δεδομένο το κοντράστ της υπόθεσης ότι ο γαμπρός αντί τελικά να βρεθεί στην εκκλησία να περνάει τα σκαλιά των κρατητηρίων και αμέσως μετά να προφυλακίζεται, ως και τα σενάρια που άρχισαν να κυκλοφορούν για το και καλά κέρασμα της κοκαίνης που βρέθηκε και της προσπάθειας της μητέρας του 36χρονου να εξαφανίσει την ποσότητα που φέρεται να είχε βάλει μέσα σε ένα δοχείο αποθήκευσης φαγητού.